Hello guys, είμαι ο Κοσπρόεκ και σήμερα επιτέλους μετά από αρκετό καιρό να και το update 10.40 ίσως και το μεγαλύτερο update της σεζόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο update. Έχει αρκετές αλλαγές, έχει πάνω από 10 σίγουρα. Πάμε να τις δούμε λοιπόν. Πρώτη αλλαγή, μια της πιο σημαντικές. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι του update, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία εξελιζόντουσαν συνέχεια και τώρα τελείωσε αυτό το update, έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί οι πορείες, τέλος πάντων. Εδώ πρώτον το Lovely Lab είναι εδώ. Λοιπόν, μπήκε, επέστρεψε στο Lovely Lodge εδώ που ήταν παλιά. Στην αρχή του Crocknite, στην πρώτη εβδομάδα του Crocknite υπήρχε μόνο. Έφυγε κατευθείαν στην αρχή. Οπότε είναι σαν να μην το έχουμε δει ποτέ. Λοιπόν, εδώ στο μεταξύ υπάρχουν κάποια σημεία που είχα αντιγράψει από το Lonely Lodge του Fortnite τότε πριν σε το update να πω. Όπως αυτό εδώ. Πού είναι τώρα, το χάσα. Να το δείξω λίγο, το θυμίσω. Να, εδώ. Αν το δείτε. Δεν ξέρω να σας θυμίζει κάτι έτσι πως το έχω κάνει. Σίγουρα δεν είναι λάθος κάπως. Εδώ που είχε απότομα μια ανηφόρα, ένα μικρό βουναλάκι να το πω έτσι, και πάνω έχει πολλά σκουπίδια και ένα campfire. Έλα, κάτι θα θυμίζει, δεν μπορεί. Και εδώ αυτό είναι του Lonely Lodge, ένα πυργάκι μικρό, όχι ο τσόπρεκος μεγάλος που είχε στο κέντρο, ένα άλλο μικρό που είχε. Και εδώ το σπιτάκι του Lonely Lodge. Ακόμα και αυτό έχω αντιγράψει κάπως σχετικά. Το έχω αντιγράψει πολύ. Έχει κάποια χαρακτηριστικά όμως, είναι εδώ, μοιάζει πολύ. Έχω αυτό με τις σκάλες, που έχει τις σκάλες προς πίσω. Και εδώ είναι που έχει το δωματιάκι και δεξιά έχει chest, αριστερά chest. Και εδώ πίσω έχει chest. Όπως ήταν στο Lonely Lodge. Προσπαθώ να τα δείξω, να τα θυμίσω λίγο. Τώρα όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σχέση με το Lonely Lodge. Το υπόλοιπο είναι απλά μια περιοχή έτσι. Είναι, φουμιάζει με το Lonely Lodge. Τέλος πάντων, πάμε στην αλλαγή μας. Το Ruined Heart επέστρεψε στο παλιό του μέρος, εδώ που ήταν παλιά. Ήταν εδώ στο Lovely Lodge. Solo Vlog. Έχει, είναι κανονικά. Ναι, το πάτωμα ήταν γρασίδι πάντα και στην αρχή που υπήρχε. Οπότε δεν το έχω αλλάξει, το έχω όπως παλιά. Εντάξει. Εδώ αυτά το τεστάκι. Η τηλεόραση των φτωχών, ό,τι να είναι, παραδείξει. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σπίτι. Εν τω μεταξύ δεν είναι εδώ ακριβώς το παλιό του position. Παλιά, πριν φύγει, δεν ήταν ακριβώς εδώ. Αν το συγκρίνεις μάση την απόσταση που είχε από αυτό το σπίτι. Τέλος πάντων, δεν ήξερα που ακριβώς ήταν πριν το βάλω. Θυμόμουν. Ναι, πώς το λένε, νόμιζα ότι θυμόμουν ότι ήταν εκεί, γι' αυτό το έβαλα εκεί. Μετά ακριβώς όμως με το που το έβαλα συνειδητοποίησα ότι είναι εδώ. Ήτανε πριν μπουν τα δρομάκια, οπότε παίρνετε διαφορά. Οπότε τότε δεν θα επηρέαζε τέλος πάντων δρόμους και όλα αυτά. Και επίσης όταν υπήρχε στην αρχή δεν υπήρχαν τόσα δέντρα, ήταν πολύ λιγότερα τα δέντρα, λιγότερα από τα μισά.
Οπότε σε αυτό το σημείο σίγουρα δεν υπήρχαν δέντρα εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι. Υπήρχε το σπίτι. Και γιατί, πώς το συνειδητοποίησα, εδώ που ήταν. Τέλος πάντων, όταν έγινε η καταστροφή και έφυγε το σπίτι, δεν είχα το είχα καλύψει, όλο είχα καλύψει μόνο το πάνω πάνω. Οπότε υπήρχε ακόμα τρύπα. Ναι. Και έσπασα μία κάτω και είδα που ήταν το τρύπα. Οπότε εδώ πέρα, εδώ ήταν το σπίτι. Εδώ λοιπόν, μέσα εδώ ήταν κάπου το κέντρο του σπιτιού. Ήταν μαζί με αυτό. Άρα εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια είναι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με ιδιαίτερη διαφορά. Ούτε κάπου είναι διαφορά βασικά. Ποιος θα την καταλάβει. Επόμενη αλλαγή, όχι πολύ σημαντική, αλλά ας την δείξω που είναι αλλαγή. Εδώ αυτό το τεράστιο κάστρο. Πριν από αυτό το update είχε χιόνια. Είχε λίγα χιόνια. Εδώ πέρα πάνω και εδώ. Έτσι λίγο πάνω. Κάποια χιονάκια έφυγαν. Μόλις στη τρίτη αλλαγή. Αυτή εδώ η φατσούλα ήταν αλλιώς. Άλλαξε, είχε πιο πολύ χιόνι. Τώρα άρχισε να πέφτει το χιόνι και εδώ. Οπότε έχουν μείνει αυτά. Πάλι όμως τόσο πολύ που έχει αλλάξει και πάλι φαίνεται σαν φατσούλα. Δεν έχει αλλάξει το η μορφή. Η μορφή έχει αλλάξει, αλλά δεν έχει αλλάξει το τι είναι τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις ότι είναι ακόμα φατσούλα. Ενώ έχω φύγει πάνω από τα μισά χιόνια που είχε εκεί. Ό,τι φαίνεται βγήκε και αυτό εδώ από το από το βουνό μέσα, από το υπόγειο. Και το υπόγειο το βουνό μέσα. Να σου πω, αφού έχει έρθει, δεν έχει άλλα κτίρια μέσα. Δεν ήταν το τελευταίο κτίριο που βγαίνει από εκεί μέσα. Δεν έχει άλλα. Άσχετα μα έχει κάτι ακόμα που μπορεί να βγει, πάντως από κτίρια έχει τελειώσει. Λοιπόν, εδώ το loot warehouse. Ακριβώς ίδιο με παλιά, και αυτό υπήρχε πολύ παλιά. Στο Crocknite έφυγε. Το explosion device μπήκε στο 0,30 από ό,τι θυμάμαι. Έτσι θυμάμαι. Καταστράφηκε το σπίτι. Και άρχισε να φτιάχνεται το explosion device από μέσα. Το οποίο υπήρχε μέχρι και τη σεζόν 8 το event. Που έγινε αυτή η καταστροφή και φτιάχτηκε το ποτάμι αυτό. Αν και ακόμα υπάρχει. Υπάρχει όλο αυτό. Από εκεί έχει αρχίσει. Έχει κάνει όλο αυτό το δρόμο. Όλο αυτό. Και όλο μέχρι τον Dusty. Εκεί πέρα μπήκε, όταν μπήκε μέσα έκανε επαφή με τον Κύβο. Επειδή ο Κύβος από την άλλη πλευρά πήγαινε και στον Dusty επίσης. Και στο κεντρικό. Και επειδή μάλλον έκαναν αντίδραση. Αντιδράσεις εκεί μεταξύ τους κράχτηκε. Είχε και το όνομα explosion device. Δεν προφανώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Όμως έχει μείνει όλο αυτό. Δεν είχε καταστραφεί όλο, είχε καταστραφεί μέχρι εκεί. Μετά όμως τον πόλη που έχει μείνει από ό,τι βλέπετε. Έχει γι' αυτό με τη λάβα και όλα αυτά, φώτα κυριακή. Αυτό είναι το explosion device. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο κομμάτι της αλλαγής, να δούμε πώς άλλαξε και από μέσα αυτό το κτίριο. Το τι, πώς άλλαξε το βουνό εκεί από μέσα αφού έφυγε το τέτοιο. Το νησάκι έφυγε, ναι. Βλέπετε, βλέπετε έχουν μείνει μόνο τα φώτα, δεν υπάρχει κανένα νησάκι τίποτα. Έστω με τρύπες από τα νησάκια τα κάτω. Και αυτό εδώ. Υπάρχουν και αυτά εδώ. Αν και είναι νησάκια τώρα αυτά, τι είναι άραγε. Είναι νησάκια που θα σηκωθούν και αυτά. Ή όχι. Προφανώς και είναι άγνωστο. Τέλος πάντων. Μπορεί απλά να μένω εκεί για πάντα. Μην είσαι σίγουρη ότι είναι κάτι που θα κινηθεί από εκεί.
Πάμε και εδώ σε αυτή την αλλαγή. Λοιπόν, είναι αρκετές αλλαγές εδώ μαζί. Πρώτον, βλέπετε ότι και σε αυτό το νησάκι μπήκανε φώτα. Όταν πρώτο πήγε εδώ, κόλλησε με τα άλλα. Δεν είχε φώτα αυτό εδώ το μέρος. Τώρα μπήκανε. Μια άλλη αλλαγή που άρχισε να γίνεται από το προηγούμενο update είναι το λοιπόν, στην αρχή το χιόνι έφτανε μέχρι εδώ. Ήταν όλη η ευθεία. Όλο το... Να σου κάλυβε όλη την πυραμίδα μέχρι τη μέση. Από εκεί και πέρα, που εκεί πέρα όσο φορά το οριζόντια, δεν είχε καθόλου. Μόνο κάθετα ανέβαινε. Και κατέβαινε και την άλλη πλευρά. Στο προηγούμενο update, από έτσι έγινε έτσι. Έφυγε από εδώ και έμεινε αυτό. Όλο, έτσι. Σε αυτό το update όμως έφυγε και αυτό. Και έχει μείνει αυτό. Τώρα έχει μείνει εδώ. Οπότε φαίνεται είτε λόγω του καιρού πάει προς καλοκαίρι, είτε λόγω του κύβου και των νησιών που έρχονται και όλα αυτά, μπορεί να επηρεάζεται το που είναι από μέσα, η πυραμίδα από μέσα και απ' έξω. Δηλαδή φεύγουν και από μέσα τα χιόνια, από έξω και από μέσα τα χιόνια. Οπότε αυτό κάτι μπορεί να δείχνει. Πάμε να δείξω και το επόμενο κομμάτι της αλλαγής. Είναι ότι, λοιπόν, εδώ βλέπετε αυτό εδώ, το Japanese κάτι. Japanese, ναι. Japan, μπορούμε να το πούμε. Σαν mini Japan. Εδώ αυτά τα σπιτακιά θυμίζουν λίγο. Έλα, αποκλείται να σας θυμίζει, σίγουρα σας θυμίζουν. Σε κάποιο βαθμό στο Fortnite παλιά chapter 1 πάλι, που είχε εδώ, που είχε στο και που μπήκε η έρημος, όταν μπήκε η έρημος είχε το Paradise Palms από ό,τι θυμάμαι τότε, και πιο κάτω είχε ένα χωριό με κάτι τέτοια σπίτια. Μοιάζουν πολύ, έχω να πω, εντάξει. Έχω βάλει και ένα σπίτι ίδιο το φορ τότε. Εδώ, αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό δεν έπρεπε να υπάρχει. Αλλάξει, λοιπόν, εδώ έμπαινες και είχε ένα chest. Από εδώ το θυμάστε. Είχε τρεις όροφες. Ο δεύτερος όροφος, να ξέμπαινες από εδώ. Ναι, είχε και από εδώ πόρτα, αλλά δεν θα σου πω εδώ. Είχε εδώ... Έμπαινες από εδώ βασικά. Είχε το κρεβάτι και όλα αυτά. Από εδώ πίσω είχε ό,τι είχε. Δεν θυμάμαι αυτά. Και από εδώ είχε δύο πόρτες, όπως πάντων αυτό εδώ. Και κάτω, που είχε το δωματάκι με το κρεβάτι. Εδώ αυτό. Και όλο το υπόλοιπο, εντάξει. Αυτό το σπίτι δεν είναι όλο ίδιο. Πάνω κάτω το ίδιο. Ίδιο ρόφι, ίδιο theme. Και ίδιο, πώς το λένε, πάνω κάτω ίδιο από μέσα. Δηλαδή είχα το σκοπό να το φτιάξω ίδιο χωρίς να το βλέπω. Να θυμίζει πολύ, δηλαδή αυτό να το έχει σίγουρα. Είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτό το σπίτι. Και αυτό. Τότε από κάτω είναι όπως να είναι. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, η αλλαγή είναι ότι όλα αυτά είχαν χιόνια πάνω τους. Ήταν όλο χιόνια πάνω, όλα αυτά και τα πέντε είχαν χιόνι. Να που το χιόνι και αυτό, γιατί και από το χωριουδάκι έφυγαν, δεν υπάρχουν πλέον. Οπότε έχει μείνει μόνο τα χιόνια αυτού του σπιτιού από πάνω και εδώ σε αυτό το δάσος. Πουθενά. Άλλη αλλαγή εδώ μέσα που έχει είναι
γνωστή αλλαγή με τα move blocks. Λοιπόν, τότε έχουμε φτάσει τώρα όλοι η γνώση και τα πόδια, να το πω έτσι, σε κάθε γωνία που έχει αυτή η γραμμή. Έχει γίνει σχεδόν όλο, έχει μείνει το κάτω κάτω, βλέπετε πως είναι τώρα. Και μάλλον αυτό γίνεται επειδή ο κύβος από πάνω είναι από πάνω και βάζει αυτά τα πόδια, τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα. Στην αρχή είπα, απλά υπήρχε, μετά μπήκε αυτό εδώ όλο, αυτό με τα redstone blocks, ήταν μέχρι εδώ. Μετά δημιουργήθηκαν τα πάνω μέρη όλων των πόδιων. Και σιγά σιγά, σε κάθε 2-3 updates, ξέρω εγώ, μπαίνει ένα πόδι. Μπήκε το ένα, μπήκε και αυτό, μπήκε και αυτό. Και όσο μάλλον κάτι κάνει, παίρνει ενέργεια, δίνει ενέργεια, επηρεάζει κάτι εκεί μέσα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σίγουρο. Και πως με αυτή τη δύναμη, με αυτό που κάνει. Και φεύγουμε από εδώ, αλλά γιατί είμαστε πολύ ώρα σε αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, επόμενη αλλαγή αφορά το χιόνι. Εδώ πλέον έφυγε όλο το χιόνι από εδώ, δεν υπάρχει χιόνι ούτε ένα εβδομονό layer πλέον, δεν υπάρχει καθόλου. Και εδώ βλέπετε, τώρα είναι κάτι περίεργο εδώ, αυτή η φάση είναι περίεργη, γιατί εντάξει, το ξέρατε ήδη ότι εδώ πέρα κάτι γίνεται, και ενώ είναι μέσα στο biome, βλέπετε εδώ είναι το ωραίο το biome, το biome, ακόμα biome, εντάξει, biome, ενώ μέσα στο biome υπάρχει πάλι πράσινα δάδα σε αυτό το σημείο, γύρω γύρω από αυτό. Και εδώ είναι πετρώδες, πέτρες και όλα αυτά. Και έχει καλυφθεί όλο αυτό με, snow, με χιόνι. Και μάλλον για κάποιο λόγο είναι το τελευταίο μέρος το οποίο φεύγει το χιόνι. Κάτι θέλει να κρύψει μάλλον. Και να, δεν υπάρχει πλέον καθόλου χιόνι σε αυτό το layer. Δηλαδή το πιο κάτω, το πιο πάνω που θα βρεις είναι εδώ, αυτό το layer. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ σε αυτή τη γραμμή έτσι, ούτε ένα έβδομο πάνω, εκτός από αυτά εδώ τα δύο. Ό,τι φαίνεται είναι ολόκληρα blocks μαζεμένα και κάτι έχουν αυτά. Έχουν φωτιά. Και αυτά τα δύο, από ό,τι θυμάμαι, είναι οι δύο μετεωρίτες, οι δύο κομμάτια στα μικρά αυτά που είχαν πέσει στο event τη season 7. Και ίσως να σκεφτείτε λίγο στο event της season 7, στο τέλος που εμφανίστηκαν χιόνι, και όταν μπήκα εκεί μέσα τι είχε, λάβα, μου έλεξε κάτω το map. Τώρα τι μπορεί να έχει, θα δούμε. Λογικά κάτι θα έχει, μπορεί και τίποτα, αλλά μπορεί απλά να είναι, ξέρω εγώ, επειδή αλλάζει λίγο η εμφάνιση. Ναι, το τελευταίο μέρος που βγαίνει απ' έξω, από το οποίο φεύγει το χιόνι. Μπορεί όμως και να κρύβει πράγματα, κάτι να κρύβει σημαντικό. Λοιπόν, τελειώνουμε με αυτήν την αλλαγή και φτάνουμε εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτή τη φάρμα. Την ολοκληρώσαμε. Η τελευταία αλλαγή είναι η εξής. Εδώ μπήκε ένα λίγο πέτρωμα. Να σπάσουμε λίγο την πρασινάδα, να έχει και κάτι έτσι άλλο φυσικό. Και μπήκανε και δέντρα. Αυτό. Σε αυτό εδώ το δέντρο υπάρχει chest. Σπάς εδώ και το ανοίγεις. Αυτό. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω που κρύφτηκε πάλι ο John the Farmer.
Και την προηγούμενη φορά δεν τον έβρισκα πουθενά, αλλά μετά ξαφνικά εμφανίστηκε. Πραγματικά αναρωτιέμαι, πού να κρύβεται αυτός? Δεν υπάρχει άλλο μέρος. Να πέθανε, από τι να πέθανε? Από τι μπορεί να πέθανε? Και την προηγούμενη φορά απλά είχε εξαφανιστεί. Είχα ψάξει όλο το μέρος, δεν πήγε πουθενά. Δεν ξέρω τι έκανε, πού ήτανε. Και μετά στο τέλος ξαφνικά εμφανίστηκε, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι είχε γίνει, να το θυμάστε. Λοιπόν, πάνε και αυτές οι αλλαγές. Αναρωτιέμαι αν τον ξαναδώ ποτέ αυτό, να. Τώρα όμως δεν γίνεται να είναι κάπου. Τι να είναι, πού να είναι εδώ? Δεν γίνεται να είναι εδώ, πώς να πήγε εκεί? Κάτι σκέφτηκα. Μπορεί να ανοίξει τέτοιες πόρτες έτσι, τέτοια πορτάκια. Μπορεί να ανοίξει και να άφηγε. Να πήγε όπου να είναι, σε κάποια άλλη περιοχή. Που είναι χαζός. Φαντάζομαι να είναι farmer. Και να έχει φύγει τη φάρμα. Ένας πω, δεν θα ασχοληθώ τώρα. Παραπάνω. Δεν ξεχαλάσω το χρόνο εδώ. Λοιπόν. Απλά το τελευταίο κομμάτι της αλλαγής είναι ότι μπήκαν αυτά εδώ. Έχει διάφορα χρώματα. Και τέλος. Λοιπόν, πάμε στις δύο τελευταίες αλλαγές. Λοιπόν, σας είχα πει ότι στην αρχή του Crocknite, πάλι στην πρώτη εβδομάδα μέχρι και το 0,20, αυτό εδώ υπήρχε κανονικά. Εδώ. Ήταν έτσι ίσιο το έδαφος. Δεν υπήρχε καμία τρύπα. Και υπήρχε αυτό εδώ. Το Made Pyramid. Ήταν ξεκάθαρα έτσι. Εδώ πέρα. Το ίδιο κτίριο. Και έφυγαινε στο 0,20. Νομίζω το είπα αυτό. Όταν μπήκε και έγινε το 0,20, τότε εκρήχθηκε, καταστράφηκε το Soul Sun και μπήκε αυτό το πράγμα που ήταν σαν ζώο, σαν ένα πράγμα απέργο. Ένα απέργο πράγμα τέλος πάντων. Μα εμένα μου άρεσε πάντως αυτό το μέρος. Όχι αυτό εδώ που ήταν παλιά. Το επόμενο, αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα, που μόλις τώρα έφυγε και επέστρεψε αυτό εδώ όπως παλιά. Το άλλο. Αυτό το περίεργο πράγμα που είναι σε ζώο. Σαν μια γάτα, πώς θα το πω τώρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλιώς. Τέλος πάντων. Μ' άρεσε πολύ, είχε πολύ loot. Ήταν εντάξει, ήταν κάπως ωραίο. Κατά τη γνώμη μου. Αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Έχει μείνει μόνο η καλύτερη αλλαγή. Αυτή εδώ. Α, πρώτον. Πριν δείξω την καλή αλλαγή. Αξίζει να ξέρουμε ότι έχει φύγει πλέον το... Έχουν φύγει τα φορτηγά που είχαν μείνει. Είχαν μείνει τρία εδώ και μία τρία εκεί. Έχουμε έτσι πράγματα για να χτίσει το κτίριο. Το Tilted Castle. Τώρα κάτι που δεν θυμάμαι άμα έφυγαν σε αυτό το update. Έχει ένα τεράστιο δέντρο με αστέρι, ένα μεγάλο αστέρι και κάτι δώρα από κάτω και δύο γλυφιτζούρια. Δεν ξέρω αν φύγανε τώρα σε αυτό το update ή στο προηγούμενο. Δεν θυμάμαι. Απλά το λέω τώρα γιατί μπορεί να φύγει σε αυτό.
Γιατί το καλύτερο είναι αυτό. Λοιπόν, πρώτον, ξεκάθαρα, βλέπετε ότι έχει ολοκληρωθεί το κτίριο. Είναι πλέον το Tilted Castle όλο ίδιο με το παλιό. Ακριβώς έτσι πως ήταν, το αντέγραφα με τις ώρες. Κομμάτι-κομμάτι συνέχεια. Με κάθε λεπτομέρεια, προσπαθώ να βάλω όσο πιο πολλές λεπτομέρειες γίνεται. Και έφυγε το γύρω-γύρω από το... Έφυγαν αυτές οι σκάλες εδώ που είχε κάτι σκάλες για construction. Έφυγε και το construction αυτό που είχε εδώ γύρω και εδώ που είχε κάτι με ένα chest διπλό. Εδώ όλα αυτά τα chest που είχε και τις σκάλες και αυτά τα περιτά. Έφυγαν, τελειώσαμε. Έφυγε και το και ο φράχτης γύρω-γύρω. Και πήρε και το όνομά του. Σε κάθε πόρτα έχει το όνομα Tilted Castle, πριν δεν υπήρχε. Όσο χτίζω όταν δεν υπήρχε το όνομα. Πάμε να δούμε πως είναι από μέσα. Λοιπόν, εδώ βιβλιοθήκες και όλα αυτά που είχε. Περιοδικά εκεί, εφημερίδες, ξέρω εγώ τι είχε. Εδώ το ταμείο, είχε ταμείο νομίζω. Εδώ πρώτα που μπαίνες και αυτό το πράγμα είχε, αυτό ήταν ένα, πως το λένε καλά, αυτό το σούπερ μάρκετ νομίζω, οπότε θυμάμαι. Και εδώ κάτι άλλο τώρα, δεν θυμάμαι τι. Εδώ φτάσαμε στο κεντρικό μέρος, εδώ έχει τα τραπέζια, οι ντουλάπες οι μεγάλες, τουαλέτα. Μια κουζίνα εδώ που είχε. Φαντάζομαι αυτά τα θυμάστε εδώ. Μετά εδώ πας και πηδάς και ανεβαίνεις. Βέβαια εδώ πέρα δεν γίνεται, αυτή είναι διαφορά στο Crocknite, γιατί δεν μπορείς να ανεβείς από εδώ με ένα jump. Εδώ έχει το μέρος το με το chest και το τραπέζι. Σπάς αυτό εδώ. Έχει εδώ το τραπέζι και σπάς αυτό. Έχει το ματιάκι με το chest. Εδώ. Μόνο εδώ φτάνουμε στο πέτρινο κομμάτι. Έχω βάλει ακόμα και αυτά, αυτά τα πράγματα, τα περιτά που είχε. Τα walls πάντως κάτι είχε. Δεν ξέρω πως λέγονται εκείνα. Εδώ αριστερά και δεξιά παράθυρα. Και εκεί παράθυρα. Εδώ έχει την πόρτα, βγαίνει έξω. Κάνεις όλο το γύρο. Αν θες. Ακριβώς όπως το παλιό. Στο fort. Πώς ήταν. Ανέβαινες, έχει όλα αυτά τα μαζεμένα παράθυρα που είχε. Εδώ δύο παράθυρα. Εδώ μπαλέτα με ammo box πάνω. Μπαλέτα με chest. Κανονικά εδώ αριστερά παράθυρο και δεξί παράθυρο νομίζω. Α, όχι δεξί, δεν έχει δεξί. Αριστερά και εδώ. Εδώ μπορείς να πηδήξεις. Να αυτοκτονείς αν μαθές. Επόμενος όροφος εδώ. Αυτό με το ammo box. Εδώ μπορείς να πηδήξεις, αυτοκτονήσεις. Εδώ έχει αριστερό παράθυρο, δεξί παράθυρο. Μπαλέτες με ammo box. Ναι, και καλά ammo box. Ήθελα να ξέρω όλο το community το μέρος πάντα. Άμα ήταν να βάλω κάποια μέρη του Fort OG εδώ πέρα, θα ήταν σίγουρα το Tilted ένα από αυτά. Και το έχω ολοκληρώσει έτσι. Είναι ίδιο το Tilted. Αυτό το Tilted πλέον. Βλέπετε όλα ίδια.
Και εδώ ο τελευταίος όροφος, ο καινούριος όροφος λοιπόν. Αυτή εδώ είναι η αλλαγή. Δεν υπήρχε πριν αυτός όροφος, όπως να είναι. Άμα να δούμε. Αυτή είναι η αλλαγή και τέλος. Θα πρέπει να το δείξω, να δείξω όλο το κτίριο έτσι πως είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αριστερά παράθυρο, δεξιά παράθυρο. Εδώ όλα αυτά τα κάτι σκουπίδια που είχε. Εδώ ένα πανί πράγμα πράσινο, ένα κόκκινο πράγμα. Είχα τη σκουπίδια χαρτιά πεταμένα και όλα αυτά. Έβαλα ακόμα και αυτά τα σκουπίδια. Αυτά ξέρετε, κάτι σκουπίδια που είχε άκυρα πεταμένα. Τα οποία και να τα βάραγε είναι δεν μέτραγε σαν να τα βάραγε. Έτσι όχι να μάθει το πάτωμα. Κανονικά. Εδώ τα παράθυρα. Και το τραπεζάκι με το τσέστ. Εδώ που είχε. Αυτά. Εντάξει, τώρα να δούμε και αυτό εδώ. Ένα μέρος πάει ακριβώς εδώ στο κέντρο αυτά. Περνάς και διάμεσα. Επίσης, είναι ακριβώς κεντρικά. Άμα δείτε εδώ, έχει 4 blocks. 4 blocks, 4 blocks, απόσταση από τον τοίχο. 4 blocks, 4 blocks, 4 blocks, 4 blocks, 4 blocks. Ακριβώς το κέντρο είναι, έτσι. Λοιπόν, δείτε το αποτέλεσμα απ' έξω, πως φαίνεται το κτίριο. Ολόιδιο. Άμα εξαιρέσεις το πως είναι τα blocks στο Minecraft. Τα παράθυρα πως πάνε, δείτε εδώ, ίδια. Αυτά, λοιπόν. Αυτή ήταν η αλλαγή, αυτό ήταν και το update. Πολύ σημαντικό update για το Crocknite. Τεράστιο. Θα έχουμε άλλο ένα. Άλλο ένα πολύ μεγάλο update. Και ένα σχετικά μεγάλο. Και τα υπόλοιπα θα είναι απλά μικρά updates. Συνηθισμένα. Αυτά, λοιπόν. Αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe άμα θέλετε. Άμα σας άρεσε το βίντεο. Επίσης, κάντε και ένα subscribe. Και άμα δεν σας αρέσει το κανάλι μου καθόλου, δώστε μια ευκαιρία. Αν δεν σας αρέσει καθόλου, μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe μετά. Έχω καιρό και την content. Περιμένω να φτάσω από το 500 subs ώστε να ανεβάσω ένα special rocket league μοντάζ και μετά από αυτό ήδη ακολουθούν δύο ακόμα μοντάζ. Έχω δύο μοντάζ έτοιμα φτιαγμένα και θα είναι και τρία άμα δεν φτάσω 500 subs. Αν δεν φτάσω 500 subs δεν πρόκειται να ξανανεβάσω rocket league. Προσπαθώ να ανεβώ subs, κάνω ό,τι μπορώ με κάποιους τρόπους να ανεβάσω τα subs μου. Οπότε όταν ανεβεί το special montage θα είναι και πιο εύκολο να ανεβούν και τα επόμενα. Αν και θα μείνει αυτό το τελευταίο montage για αρκετό καιρό, γιατί θέλω να φτάσω ένα στόχο σε views, likes, comments και όλα αυτά. Θέλω να είναι παραπάνω το γεσίρ σε όλα. Ξέρω εγώ 1000 comments, 1000 likes και 10.000 views. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, άμα το κάνω αυτό να το καταφέρω κάπως. Εντάξει, τέτοια θέματα δεν γίνονται. Για να συνεχίσω μετά στην επόμενα μοντάζ που έχω έτοιμα. Και μέχρι να ανεβάσω το επόμενο μοντάζ τότε, με αυτό το στόχο μου, και να ανεβάσω το επόμενο μοντάζ, θα έχω άλλα 3-4-5 έτοιμα. Οπότε θα είναι πιο εύκολο πλέον να ανεβάζω μοντάζ, αφού έχω ήδη έτοιμα clips. Και πολύ καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα τα μοντάζ από εδώ και πέρα σε clips. Μα στα clip, γιατί στο 2022 δεν έχω βελτιωθεί πάρα πολύ στο Rocket League και τα clips είναι πολύ πιο ωραία και είναι σχεδόν όλα competitive clips. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του live stream. Καλή συνέχεια σε όλους.